Είναι η Ήρα μας, η Ήρα Μπέσκα, είναι στην παραλία του Αλίμου, να πάρουμε μια πρώτη ανάσα, να πούμε μια καλημέρα. Με εξαιρετική παρέα, έναν καλεσμένο, τον πιο ειδικό άνθρωπο για το θέμα που έχει σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Αβραμίδη, που βρίσκεται για μία ακόμη φορά κοντά μας και μας δίνει πολύτιμες οδηγίες. Συμβουλές. Καλημέρα και από εμάς. Να πω ότι ο Στάθης δεν έχει επιστροφή γιατί θα μπει μέσα στο νερό, οπότε να του μεταφέρω ότι σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ κλπ. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξουμε. Και λοιπά, μην το προσπερνάς έτσι. Μην το προσπερνάς έτσι. Και λοιπά. Μα και λοιπά. Λέει η Θρασιά, η Ράκη, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είσαι ο πιο ειδικός. Θα μας βοηθήσεις για τα θέματα της θάλασσας. Εντάξει. Τώρα είμαι κάπως καλυμμένη. Κάπως καλυμμένη. Τι θερμοκρασία έχει το νερό, καταρχάς, που βρίσκεσαι μέσα? Το νερό, η θερμοκρασία πρέπει να είναι 22 και 4, ε? Α, το κρύο του. Είναι τέλειο, μάλιστα. Εντάξει, το πρώτο σας στόχο το πετύχατε να ζηλέψουμε, πάμε στο δεύτερο. Λοιπόν, ωραία. Θα εξηγήσουμε, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που πάθουμε κράμπα μέσα στη θάλασσα, το οποίο είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Ouch. Το καλοκαίρι, έτσι. Ναι. Η κράμπα μπορεί να συμβεί λόγω εξάντλησης, κρύου, απώλειας ηλεκτρολιτών και κακής κυκλοφορίας. Πάμε να δούμε όμως τον Άγγλο καθηγητή μου που έχει έρθει από το Αγγλικό Πανεπιστημίο και έχει πάθει κράμπα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ακολούθαμε. Ηρέμησε, Ρόμ, μην ανησυχείς. Το πνίξαμε. Θα τεντώσω το πόδι του αντίθετα προς τη φορά του τραβήγματος. Oh. Έτσι. Don't worry, Ρόμ. Πρέπει να πάω από το δίπλο της καρδιάς. Έτσι ώστε να είναι καλή κυκλοφορία του σώματος. Yeah, we're fine. Και κάνω μασάζ τώρα, ελαφρά, στο πόδι του. Φυσικά, αν δεν ήταν οι τηλεοπτικές έτσι, ανάγκες, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε στην άμμο πιο εύκολα από ό,τι τώρα. Τρίβουμε λοιπόν και κάνουμε μασάζ. Έτσι λοιπόν χαλαρώνει το πόδι μετά από το τραύμα αυτό που κάναμε αντίθετα προς τη φορά της σύσπασης. Και τώρα του δίνουμε ηλεκτρολίτες, υποθετικά βέβαια. Τι είναι ηλεκτρολίτες δηλαδή, πού μπορούμε να βρούμε στην πάρκη? Λίγο αλάτι. Μάλιστα. Τόσο πολύ όσο ρίχνουμε στις πατάτες μας, στη σαλάτα μας. Κατάλαβα. Όχι πάρα πολύ, γιατί αλλιώς θα προκαλέσουμε δυσφορία. Κατανοητό. Αυτή λοιπόν είναι πολύ απλή αντιμετώπιση μιας κράμπας. Στάθη, μπορούμε να πάθουμε και σε άλλο. Εκτός από πόδι, πού μπορούμε να πάθουμε? Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Μου κάνει πάσα τώρα η Ήρα, είναι εκπαιδευμένη. Πολύ. Σαφές. Γι' αυτό βρίσκεται και άλλος. Η κράμπα μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος έχουμε εμείς. Ακόμα δηλαδή και στην κοιλιά μας. Οπουδήποτε υπάρχουν εμείς. Μάλιστα λένε κάποιοι επιστήμονες, ναι, ότι η κράμπα μπορεί να είναι τόσο οδυνηρή και δυνατή που μπορεί ακόμα να σπάσει και το κόκαλο. Αλήθεια. Αν φυσικά μιλάμε για μη, ο οποίος είναι πάνω σε κάποιο άρθρωση. Αυτό φυσικά μπορεί να συμβεί σε ηλικιωμένους ή πολύ μικρά παιδιά που έχουν αδύνατο ακόμα οστά. Οπότε σε περίπτωση που πάθουμε στην κοιλιά, τεντώνουμε. Ναι, τεντώνουμε ανάποδα από την φορά της σύσπασης. Δηλαδή η σύσπαση σε κάνει να γύρεις μπροστά, εσύ τεντώνεσαι. Και κάνεις μασάζ στα ρηχά όμως. Ακριβώς, κάνεις μασάζ και με αυτόν τον τρόπο χαλαρώνει. Να το πεις αυτό, Δήμητρα, γιατί είχα και εγώ αυτή τη σκέψη. Ηρά. Ναι. Εδώ η συνάδελφό μας η Δήμητρα Σαλτού θέλει να κάνει μια ερώτηση που και εμένα πέρασε από το μυαλό μου λίγο νωρίτερα. Ο κύριος είναι στα ρηχά. Αν πάθουμε κράμπα, όσο είμαστε στα βαθιά, δεν πατώνουμε. Εκεί τι κάνουμε? Λοιπόν, σε περίπτωση λένε τώρα είμαστε στα ρηχά. Σε περίπτωση που είμαστε στα βαθιά και πάθουμε κράμπα, εκεί τι κάνουμε? Ωραία, εκεί παίρνουμε τη στάση του μανιταριού. Τη λέμε έτσι γιατί κουλουριάζεται το σώμα. Μπορώ να μπω τώρα εγώ μέσα να το δείξω λίγο. Ναι. Και προσπαθούμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Δείτε το λοιπόν. Λοιπόν, έχει μπει μέσα και με το κεφάλι και, και τραβάει το πόδι του μέσα στο νερό. Α, μάλιστα. Και κουνάει το άλλο πόδι ή το χέρι για να κρατηθεί στην επιφάνεια. Έτσι ακριβώς. Ναι, το καταλάβαμε. Μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Όντως. Γιατί δεν υπάρχει άλλη βοήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σε περίπτωση που πνίγεται κάποιος, πώς πρέπει να τον βγάλουμε έξω, να τον κρατήσουμε? Ναι. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να βρούμε κάποιο βοήθημα επίπλευσης, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουμε. Μέχρι και μπάλα μπορεί να. Ναι, μπορεί να είναι η μπάλα, μπορεί να είναι η ρεζέρβα του αυτοκινήτου, μπορεί να είναι μια σανίδα κολυμπητική που χρησιμοποιούν τα παιδάκια στο κολυμπητήριο, μπορεί να είναι ένα σωσίβιο επίπλευσης, μια κουλούρα, ένα από αυτά τα μεγάλα μακαρόνια που βλέπετε στα μαθήματα κολύμβησης. Ναι. Οτιδήποτε επιπλέει και προσφέρει απόσταση ασφαλείας μεταξύ ερασιτέχνη ή επαγγελματία διασώστη και θύμα και θύματος, είναι ένας πρώτης τάξης βοήθημα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια τόσο για εμάς τους ίδιους, αλλά και ασφάλεια και ασφαλή μεταφορά για το θύμα προς την ακτή. Ναι, αλλά
Ενώ τα λέμε όλα αυτά, ναι. Τι συμβαίνει? Ο Ρον πνίγεται. Νομίζω ότι έχουμε το ελληνικό remake της ταινίας «Ο Άγγλος ασθενής» εδώ. Ο καθηγητής υποφέρει σήμερα. Πάμε λοιπόν να τον βοηθήσουμε. Ρον! Αυτός ο Ρον, παιδιά, be strong! Hang in there! Είναι πάρα πολύ αστείο που αυτός ο κύριος τα έχει πάθει όλα σήμερα. Ο κύριος καθηγητής, μάλιστα. Και καθηγητής κιόλας. Α, Baywatch! Εμα ναι. Άρα τι κάνουμε? Στην ουσία ήταν τοποθετημένο σε ύπτια θέση. Ναι. Απλώς εγώ του έδωσα ένα βοήθημα επίπλευσης για να κρατηθεί από αυτό. Μπορώ να το κάνω με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι ότι το δίνω, το κρατάει και τον τραβάω εγώ από την άλλη άκρη. Έτσι λοιπόν δεν έχω το φόβο να έρθω σε άμεση σωματική επαφή μαζί του, να με πιάσει και να με πνίξει. Ναι. Όπως πολύ συχνά μπορεί να έχετε ακούσει. Και αν δεν έχουμε κάποιο βοήθημα. Αν δεν έχουμε κάποιο βοήθημα, ρωτάει. Ναι. Πάμε λοιπόν να δείξουμε τώρα. Πώς μπορούμε να τον πιάσουμε με ασφάλεια αλλά και ξεκούραστα σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποιο εξοπλισμό? Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, γιατί συνήθως οι ενήλικες δεν κολυμπάνε με κάποιο βοήθημα. Ναι. Ούτε εμείς έχουμε στη θάλασσα πάντα βοήθημα. Βέβαια. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό βέβαια θα ήθελα να πω τώρα, να επισημάνω, ναι, ότι το κάνουμε ως τελευταία λύση και πάντοτε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα πλησιάσουμε το θύμα από πίσω, γιατί θα το πλησιάσουμε από μπροστά και μας πιάσει, τότε πρέπει να ξέρουμε ένα σωρό άλλες δεξιότητες που δεν τις έχουμε. Να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό, να μην μεταραπούμε κι εμείς σε θύμα. Άρα με δείτε τώρα να τον πλησιάζω από πίσω, ναι, και να τον πιάνω κάτω από τις μασχάλες ή από το στήθος. Πολλοί τρόποι υπάρχουν για να βεβαιωθώ ότι δεν θα κινδυνεύσω εγώ, αλλά θα τον βγάλω και αυτό με ασφάλεια. Πάμε. Για να το δούμε. Πνίγεται ο Ρον. Όπως βλέπουμε όλοι, πνίγεται ο Ρον. Κάνει κάποιος... Α, από εδώ το στούντιο ακούγεται την μπουρμπουλήθρα. Δεν την κάνω από εκεί. Τέλεια. Κάποιος εδώ κάνει... Λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπετε, τον έχει πιάσει από τη μασχάλη. Το είδαμε. Είναι όντως πάρα πολύ επικίνδυνο να προσπαθείς να σώσεις κάποιον. Άρα, Στάθη μου. Στα ιδέα. Στην ουσία τι έχουμε κάνει? Μιλάμε έτσι του... Ανακινητοποιήσαμε. Τώρα αυτός είναι... Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε το θύμα ψυχολογικά. Μείνε σε επιφάνεια του νερού, χτύπα τα πόδια σου. Είμαι εκπαιδευμένος, θα σε βοηθήσω. Ψηλά το κεφάλι, πάρε βαθιά αναπνοή, όλα θα πάνε καλά. Λίγα μέτρα μας χωρίζουν από την ακτή. Και ταυτόχρονα τον εκρατάμε με έναν αναπαυτικό τρόπο, ο οποίος μπορεί να είναι ένας από τους πολλούς τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να τον βγάλουμε έξω με ασφάλεια. Ενδεικτικά τώρα μπορώ να σας πω, ναι, και αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελέσει θεματολογία για μελλοντικές εκπομπές. Κάνω πάσα δηλαδή και για άλλο υλικό. Πολύ καλά κάνετε, κύριε Αβραμίδη. Θα τον πιάσουμε από το σαγόνι με τα δύο χέρια, θα τον πιάσουμε από τις μασχάλες, από τα μαλλιά, από το μαγιό, από τα ρούχα, αν είναι ένα βάγιο. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πιθανά πιασήματα, αλλά όλοι αυτοί οι τρόποι απαιτούν γνώση, φυσική κατάσταση, απόσταση που μπορεί να καλύψει κανείς από την ακτή προς το θύμα και επιστροφή. Ικανή λοιπόν απόσταση, μάλλον ικανή φυσική κατάσταση για να μπορέσει να καλύψει αυτή την απόσταση. Είναι δηλαδή ένα σωρό παράγοντες. Θερμοκρασία του νερού, αν είναι πολύ κρύο το νερό, κουράζεσαι αμέσως. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στο νερό. Άρα λοιπόν ένα πιθανό θέμα που θα μπορούσαμε να δείξουμε κάποια στιγμή μελλοντικά είναι πως μπορείς να σώσεις κάποιον έξω από το νερό, χωρίς να μπεις μέσα, χωρίς να βραχείς, χωρίς να κινδυνεύσεις. Γιατί σε υποθερμικό περιβάλλον θα προτιμήσεις να εξασφαλίσεις την δική σου σωματική ακεραιότητα και να μην τη θέσεις σε κίνδυνο, παρά να μπεις μέσα στο νερό και από εκεί που είχαμε να θρυνήσουμε ένα θύμα, να θρυνήσουμε δύο. Σαφώς. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση κάνουμε αυτά που είπαμε, είτε με βοήθημα είτε χωρίς, έτσι. Ήρα, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αβραμίδη, και υπάρχει λόγος σοβαρός που σου κάνω αυτή την ερώτηση. Ναι. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που βρήκε μέσα στη θάλασσα κολυμπώντας? Με ρωτάει η Ράνια, ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις βρει μέσα στη θάλασσα κολυμπώντας? Δηλαδή, οτιδήποτε ή περιστατικό? Όχι, το πιο περίεργο, και το λέω γιατί το επόμενό μας θέμα είναι το πιο περίεργο που έχω ακούσει εγώ. Και θέλω να δω με την δική του εμπειρία ο κύριος Αβραμίδης αν έχει ακούσει κάτι πιο περίεργο, αν έχει δει ο ίδιος. Το επόμενο θέμα που έχουμε είναι για κάποιο περίεργο, κάτι περίεργο που βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. Οπότε θέλουμε να μας πεις την εμπειρία σου.
Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα. Εσύ είσαι σε καθαρές θάλασσες μόνιμος, δηλαδή. Παρακαλώ, για καθαρή θάλασσα θα μιλήσουμε. Δεν είναι περίεργο, αλλά συνδυάστηκε με ατύχημα, οπότε από αυτήν την άποψη μπορεί να το πει κανείς περίεργο. Έκανα βουτιά, έχει να κάνει πάλι με ασφάλεια αυτό. Ναι. Έκανα βουτιά με τα πόδια σε μία ακτή από μόλο και έπεσα μέσα σε μία ρόδα νταλίκας, η οποία ήταν γεμάτη σίδερα και καρφιά. Με αποτέλεσμα να σκιστώ, να τραυματιστώ. Ευτυχώς όχι σοβαρά. Μάλιστα. Άποψη, ναι. Ήρα, σε παρακαλώ να ενημερώσεις και τον κύριο Αβραμίδη για αυτό που θα ακούσεις αμέσως τώρα από τον Άγγελο Τζέλιο και θέλω να τον καλημερίσουμε.